Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι εισερχόμαστε σε αυτό που συνήθως αναφέρεται ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συγχώνευση τεχνολογιών και πλατφορμών με τη μορφή ενός συστήματος συστημάτων. Νέα τεχνολογία χαρακτηρίζει αυτή την εξέλιξη επιτρέποντας ταχύτερη μεταφορά δεδομένων μέσω βελτιωμένων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G, διασυνδεδεμένων στοιχείων, το διαδίκτυο των πραγμάτων, αυτόνομων συστημάτων, κατασκευής προσθέτων, 3D εκτύπωση, βιοτεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από μηχανική μάθηση με την ικανότητα για την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Αυτέ οι εξελίξει και επαναστάσει θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραματικό και γρήγορο μετασχηματισμό όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από την οπτική γωνία ενό μικρού ή μεσαίου κράτου, πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή νέων τεχνολογίων κατά τη διαμόρφωση στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η νέα τεχνολογία πρέπει να υιοθετηθεί σταδιακά και να βασίζεται σε υπάρχουσε πλατφόρμε και συστήματα. Η αποκτήθησα γνώση θα αποτελέσει στη συνέχεια ένα φυσικό θεμέλιο για αποφάσεις σχετικά με σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές για την υποστήριξη μιας πιο ολοκληρωμένης κίνησης για τη δημιουργία και την εφαρμογή νέων δυνατοτήτων. Αυτή η κατάσταση απαιτεί νέε μορφέ συνεργασία και δέσμευση μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, των κόμβων, καινοτομία και του ακαδημαϊκού κόσμου. Πολλέ μικρέ και μεσαίε χώρε θα αντιμετωπίσουν πολλέ στρατηγικέ επιλογέ στο σχετικά εγγύ μέλλον, οι οποίε θα βασίζονται στι απαιτήσει που δημιουργούνται από και μέσω τη συνεχιζόμενη καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη. Ω εκ τούτου, είναι επίση σημαντικό να προσδιοριστεί ο μακρύ κατάλογο των αναδυόμενων ευκαιριών που θα παραχθούν. Αυτέ οι νέε τεχνολογίε δημιουργούν δυνατότητε αντιμετώπιση τόσο υφιστάμενων όσο και μελλοντικών απειλών, ίσω και σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω ασημετρία και μη γραμμικών λύσεων. Η ικανότητα εξέβρεση ρεαλιστικών ανταλλαγών και συμβιβασμών θα συνεχίσει να αποτελεί η αναγκαιότητα για την επιτυχή ανάπτυξη των ενιών τη αμυντική πολιτική των μικρότερων κρατών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.